Καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο τέταρτο Q&A, βασισμένο σε ερωτήσεις σας από το Facebook. Είδα πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, από αυτές διάλεξα τις καλύτερες και χωρίς άλλη καθυστέρηση, ας αρχίσουμε. Σταύρος, ποιο είναι μέχρι τώρα το αγαπημένο σου παιχνίδι στο PS4? Η λέξη αγαπημένο, φίλε Σταύρο, είναι λίγο απόλυτη. Τα games που πραγματικά χάρηκα στο PS4 ως τώρα είναι το Persona 5, το God of War, το νέο Spider-Man, αν και με κούρασε λίγο προς το τέλος, και το Assassin's Creed Odyssey. Χριστόφορος, πότε θα κάνεις face reveal και να μας πεις λίγα πράγματα για εσένα? Αρχικά λίγα πράγματα για εμένα. Είμαι anime fan πολλά χρόνια. Μεγάλωσα βλέποντας παλιές ελληνικές μεταγνωτήσεις σε βιντεοκασέτες ή παράνομους σταθμούς, Long Live Junior TV, και πάντα λάτρευα την ιδέα της μεταγλώτησης. Μου άρεσε σαν παιδί να μιμούμε φωνές που άκουγα και η ιδέα ότι μπορείς να δώσεις τη φωνή σου σε έναν χαρακτήρα που σου αρέσει μου ακουγόταν εξωπραγματική. Θυμάμαι τα πρώτα μου αγγλικά σαν παιδί τα έμαθα ακούγοντας χαρακτήρες στην τηλεόραση. Πέρα όμως από τα αγγλικά, τα κινούμενα σχέδια βοήθησαν και το ελληνικό μου λεξιλόγιο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν ήμουν μικρός, μου είχε κάνει εντύπωση η λέξη προνοητικότητα. Να προνοείς, δηλαδή να αναλύσεις την κατάσταση και να προετοιμάζεις τον εαυτό σου, την οποία είχα ακούσει για πρώτη φορά στους Thundercats. Μία λέξη την οποία άκουσα την πρώτη φορά στην πρώτη δημοτικού και μέχρι και σήμερα τη συναντάω κάθε μέρα στη δουλειά μου. Να σκέφτεσαι ένα βήμα παραπάνω και να έχεις ένα σχέδιο. Πολλοί ρωτάνε ποιο είναι το συστατικό της επιτυχίας στη ζωή. Αν και δυστυχώς δεν το γνωρίζω, πιστεύω ότι το να προνοείς είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να σου εξασφαλίσει ότι επιθυμείς. Τώρα, όσο αφορά το face reveal, να πω την αλήθεια, πιθανότατα ποτέ. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει λόγος για face reveal. Το face reveal δεν θα άλλαζε το κανάλι μου, αλλά ούτε εμένα σαν χαρακτήρα. Απλά θα βλέπατε ένα πρόσωπο να σας λέει τα ίδια πράγματα. Ένας λόγος που επίσης δεν κάνω face reveal είναι ότι δεν θα ήθελα ποτέ να βάλω την προσωπική μου ζωή μέσα στο κανάλι μου. Το κανάλι είναι η προσπάθειά μου να φέρω νέα, ιδέες και απόψεις σχετικά με τα άνιμε στους Έλληνες, και όπως έχω πει και παλιά, ο λόγος που ξεκίνησα είναι ότι έβλεπα ότι τα άνιμε στην Ελλάδα δεν είχαν κάποιον ή κάποιο site να ασχολείται παραπάνω από μεταφράσεις επεισοδίων ή reaction σε βίντεο και σε επεισόδια. Κανένας δεν ενδιαφερόταν να μοιραστεί τις γνώσεις του ή να δώσει τις πηγές του με τις οποίες μπορούσε κάποιος να μάθει παραπάνω πληροφορίες για την αγαπημένη του σειρά, και έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω. Σε καμία περίπτωση το κανάλι δεν εμφανίστηκε για να προωθήσει εμένα σαν άτομο, και αυτός είναι και ο λόγος που δεν διαφημίζω το κανάλι μου σε άλλες σελίδες. Θέλω ο ενδιαφερόμενος να το ανακαλύψει και να μείνει επειδή θέλει, όχι επειδή το σπάμαρε κάποια άλλη σελίδα. Αν σε κάποιον αρέσει το περιεχόμενό μου, καλώς. Αν σε κάποιον αρέσω και εγώ προσωπικά, τότε ακόμη καλύτερα. Θέλω πάντως να πιστεύω ότι αν και το κανάλι μου είναι μικρό, έχει βοηθήσει τον κόσμο να μάθει περισσότερα για τις αγαπημένες του άνιμε σειρές. Billy's Manith, ποια είναι η γνώμη σου για τη νέα σεζόν του Fairy Tail? Άνιμε και μάντα. Όπως κάθε τύπου κυκλοφορεί ομάσιμα, έτσι και αυτή η σεζόν απολαμβάνει και ταυτόχρονα υποφέρει από τις συνήθειές του. Αρχικά το σχέδιο του Μάσιμα είναι πανέμορφο. Ο άνθρωπος ξέρει να ζωγραφίζει δράση, καθώς και πανέμορφους χαρακτήρες. Σπάνια θα δω σχέδιο του Μάσιμα και δεν θα μου αρέσει. Τα πάνελ του είναι καθαρά και εύκολα να τα καταλάβεις. Το χιούμορ του είναι ευχάριστο και οι πιο δυναμικές σκηνές του έχουν πολύ συνέστημα. Το fan service του, αν και υπερβολικό, δεν είναι ποτέ προκλητικό και δεν με ενόχλησε. Παρ' όλα αυτά, ο Μάσιμα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι, πέφτει σε μικρές συγγραφικές παγίδες. Το κύριο πρόβλημά του είναι η υπερβολή του με τη δύναμη της φιλίας. Είναι λίγο ειρωνικό να μιλάω για δύναμη της φιλίας σε ένα σόνερ μάγκα που η βάση του είναι να νικάς αντιμετωπίζοντας τους φόβους σου και πιστεύοντας στους φίλους σου και στον εαυτό σου, αλλά σε αυτή την περίπτωση ο Μάσιμα το παρακάνει. Αυτό οδηγεί σε αυτό που πολλοί λένε friendship κάθετος Nakama Power Up. Δηλαδή να νικάς καθαρά γιατί οι φίλοι σου πιστεύουν σε εσένα και εσύ με τη σειρά σου πιστεύεις σε αυτούς, άρα ξαφνικά ξυπνάει μέσα σου μια κρυφή δύναμη. Αυτό το arc έχει αρκετό από αυτό. Παρ' όλα αυτά, με εξαίρεση με κάποια θέματα στο τέλος της σεζόν, το Fairy Tail είναι πολύ διασκεδαστικό, με αρκετές αποκαλύψεις για το από πού προέρχονται πολλοί χαρακτήρες και διάφορες άλλες ωραίες λεπτομέρειες. Δημήτρης, τι σχέδια θες να κάνεις για το μέλλον στο κανάλι σου και πώς θες να το εξελίξεις? Κάνεις υπέροχη δουλειά. Συνέχισε έτσι. Αρχικά σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σχέδια για το κανάλι. Το κανάλι θα ήθελα να είχε περισσότερη επικοινωνία και με άλλα άτομα του community, δηλαδή συνεργασίες με YouTuber και συζητήσεις. Οι άνιμε συζητήσεις ήταν ακριβώς αυτό. Μία αφορμή να ακούτε τις ιδέες περισσότερων ατόμων και μία απόπειρα να μιμούμε αυτό που κάνω real life με την παρέα μου και με εσάς. Πάντα σαν παρέα μαζευόμαστε στον καφέ και μιλάγαμε για άνιμε, μάγκα και διάφορα άλλα. Οι άνιμε συζητήσεις είχαν ακριβώς αυτό το σκοπό. Κάθε Σάββατο πρωί να δημιουργούν αυτό το συνέστημα. Ότι εμείς θα μιλάγαμε για άνιμε, θα συζητάγαμε τα δικά μας και μετά θα μιλάγαμε και με εσάς στο live chat. Αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ο λόγος που δεν γίνονται συχνά πια άνιμε συζητήσεις είναι διότι δεν έχω άτομα τα οποία μπορώ να μιλήσω για άλλες σειρές πέρα από τον Dragon Ball.
Ένα ακόμα πράγμα που έβαλα στόχο για το κανάλι μου ήταν σοβαρότερα βίντεο, που θα μιλούσαν για τις προσωπικότητες των χαρακτήρων. Αυτό με οδήγησε στις αναλύσεις χαρακτήρων για το Super. Ήθελα να έχω μια σειρά ήρεμων, σύντομων edited βίντεο που θα κάνουν αυτό που τα βλέπει να σκέφτεται λίγο παραπάνω για τους αγαπημένους του χαρακτήρες. Ανά καιρούς προσπαθώ να κυκλοφορώ τέτοια βίντεο. Τρίτον ήταν τα live streams για games, τα οποία, όπως και οι άνιμες συζητήσεις, είχαν σκοπό να μας κάνουν να συζητάμε. Γενικότερα, ο σκοπός μου από την αρχή μέχρι και σήμερα ήταν να μην μένω στατικός, να μην βγάζω ένα τύπο βίντεο και να μην καταντάω βαρετός. Τα τελευταία χρόνια έχω ασχοληθεί ενεργά με την παραγωγή του animation και σε ταχτά χρονικά διαστήματα βγάζω σχετικά βίντεο ενημερώνοντάς σας για το πώς φτιάχνονται τα άνιμε και τι θεωρείτε καλό animation. Ανά περιόδους σταματάω να ασχολούμαι με τις αγαπημένες σειρές του κόσμου, καθαρά για να αποφύγω να καταντήσω το χόμπι μου αγκαρία. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι όσο δείχνετε την αγάπη σας και ενδιαφέρεστε για μια σειρά, αυτή δεν σταματάει. Ένα like για τα views σας είναι ότι καλύτερο μπορείτε να κάνετε ώστε να μου δείχνετε ότι θέλετε να συνεχίσω μια σειρά. Ακόμα και τώρα που ο ελεύθερος μου χρόνος είναι πραγματικά περιορισμένος. Κώστας Αλφα, ποιο άνιμε σκέφτεσαι για την επόμενη άνιμε συζήτηση και τόπα αγαπημένα μάγκα και άνιμε. Οι άνιμε συζητήσεις για τώρα έχουν μείνει στατικές. Είχαμε κάποια στιγμή σκοπό να βγάλουμε άνιμε συζήτηση για το Parasite The Maxim και για το Made in Abyss, αλλά ο αρχηγός δυστυχώς είναι ιδιαίτερα απασχολημένος με τη δουλειά του. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μιλήσω για ρέτρο άνιμε και να αναφερθώ σε διαμάντια τα οποία μόνο οι παλιοί θα μπορούν να εκτιμήσουν, αλλά δυστυχώς δεν έχω τον κατάλληλο partner για κάτι τέτοιο. Τώρα στα γρήγορα θα σου πω τα top favorite άνιμε, μιας και από μάγκα ήδη ξέρετε ποια είναι τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, άνιμε. Νούμερο 5. Έχουμε μια ισοβαθμία μεταξύ Made in Abyss και Bakuman. Νούμερο 4. Kagegurui. Νούμερο 3. Dragon Ball. Νούμερο 2. Parasite The Maxim. Και νούμερο 1, το οποίο παλιά ήταν το Parasite The Maxim, είναι τώρα το Ashita no Joe. Και συγκεκριμένα το Ashita no Joe 2. Ανδρέας, πιστεύεις θα έχει κάποιο τέλος το Dragon Ball? Και αν ναι, τι πιστεύεις να είναι? Φίλε Ανδρέα, τον Dragon Ball, όπως και άλλες σειρές, σαν τον Naruto, το One Piece και πολλά άλλα, πιστεύω είναι τόσο μεγάλες και τόσο διαχρονικές που ακόμα και να ολοκληρωθεί η ιστορία τους, πάντοτε θα βρίσκουν τρόπους να επιστρέφουν. Είναι τόσο αγαπητές που δεν θα χαθούν ακόμα και αν ο αρχικός δημιουργός αποφασίσει να μην συνεχίσει να γράφει. Και αυτό φάνηκε όπως βλέπουμε στο Naruto, όπου τώρα το Boruto συνεχίζει την ιστορία του γιού του και το έχει αναλάβει ένας διαφορετικός μαγκάκα, και επίσης στο Dragon Ball Super, που αν και ο Toriyama ασχολείται, στην πραγματικότητα η σειρά τώρα γράφεται από τον Toyotaro. Χαράλαμπος, πόσο καιρό βλέπεις άνιμε και ποιο άνιμε είδες πρώτα? Βλέπω άνιμε, ή καλύτερα βλέπω Mickey Mouse, πριν καλά καλά ξεκινήσω το σχολείο. Μια από τις πρώτες σειρές που θυμάμαι σαν παιδί είναι το Lensman, μια σειρά ταινιών που βασιζόταν στο ιαπωνικό άνιμε Galactic Patrol Lensman, που βασιζόταν στις νοβέλες επιστημονικής φαντασίας του Edward Elmer Smith. Συγκεκριμένα θυμάμαι μια ταινία με τίτλο Lensman, το μυστήριο του Φακού. Πέρα όμως από άνιμε, μια επίσης αγαπημένη μου μεταγλώτηση ήταν και η παλιά μεταγλώτηση των 12 άθλων του Asterix. Nick, ποια βερσιόν της ιστορίας προτιμάς, το Dragon Ball Minus ή το Dragon Ball Z, Bardock, The Father of Goku? Κοίτα, και οι δύο εκδόσεις έχουν μειονεκτήματα, αλλά συγγραφικά, καλύτερη ιστορία είναι το special του Bardock, The Father of Goku. Είναι ουσιαστικά μια ακίνδυνη ιστορία που μας παρουσιάζει τον πατέρα του Γκόκου, δίχως όμως η εμφάνισή του να έχει κάποια επιρροή στο χαρακτήρα του Γκόκου. Είναι μια τραγική ιστορία και ο Bardock είναι κομμάτι μιας μεγαλύτερης ιστορίας, αυτή είναι φυσικά το μάγκα του Dragon Ball, δίχως όμως να έχει κάποια ιδιαίτερη επιρροή. Έχει γραφτεί με πολύ σεβασμό προς τη δουλειά του Toriyama, και αν και υποφέρει από το γεγονός ότι ο Bardock είναι σχετικά ρηχός σαν χαρακτήρας, στην πραγματικότητα η προσωπικότητά του ενισχύεται από το γεγονός ότι είναι ασήμαντος. Και αυτό είναι πανέμορφο. Δεν υπάρχει λόγος ο Bardock να ήταν κάτι ιδιαίτερο, επειδή και καλά είναι ο πατέρας του Γκόκου. Το γεγονός ότι ο πατέρας του είναι ένα απλό άτομο, κάνει τον άθλο του Γκόκου, δηλαδή από ένα δύναμο πολεμιστή και ένα ασήμαντο παιδί, στον δυνατότερο πολεμιστή όλων των συμπάντων, δεν δείχνει ακόμα μεγαλύτερος. Αντίθετα, το Minus είναι υπερβολικά βαρετό και κάνει το μεγαλύτερο αμάρτημα που υπάρχει. Θέλοντας να ανεβάσει τον Γκόκου, προσπαθεί να κάνει όλα τα άτομα που σχετίζονται με τη ζωή του ιδιαίτερα. Με αποτέλεσμα να τον μετατρέπει σε ένα βαρετό αντίγραφο του Σούπερμαν. Ο Γκόκου είναι ο γιος της μόνης Σάγιαν με καλή ψυχή που αγαπάει τα παιδιά της και ενός πανέξυπνου Σάγιαν που ανακάλυψε μέσα από όλους τους Σάγιαν ότι ο Φρίζερ θα τους προδώσει. Φυσικά,
αυτή η αποκάλυψη ότι οι γονείς του Γκόκου είναι ιδιαίτεροι επηρεάζει και άλλους χαρακτήρες πέρα από τον Γκόκου. Η στιγμή στο τέλος του Μπουσάγκα, όπου Βεζέτα παραδέχεται πως είναι αλαζόνας, και το γεγονός ότι ένας αδύναμος πολεμιστής με πείσμα ξεπέρασε έναν ελίτ, δεν βγάζει ιδιαίτερο νόημα, γιατί βάζοντας το Μάινου στη μέση, οι ρόλοι αναστρέφονται. Ο Γκόκου είναι αυτός που είναι μοναδικός, ενώ ο Βεζέτα είναι ένα Σάγιαν του κοιλού με δύναμη. Όση όμως δύναμη και να έχει, σε καμία περίπτωση δεν τον κάνει τίποτα ιδιαίτερο σε σχέση με τον Γκόκου. Όπου διαβάζοντας το Μάινους, καταλαβαίνουμε ότι προέρχεται από μοναδικούς γονείς. Είδατε? Κάνοντας μοναδικούς τους γονείς του Γκόκου, καταστρέφεται όλο το ταξίδι του από ένα απλό παιδί σε έναν ήρωα. Γι' αυτό και η τελική μου απάντηση είναι Dragon Ball Z, Bardock, The Father of Goku. Αλέξης, ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία Dragon Ball? Η αγαπημένη μου ταινία αυτή τη στιγμή είναι το Battle of Gods. Ο λόγος είναι ότι είναι μια απλή ιστορία, η μάχη είναι περιορισμένη και έχει δοθεί κυρίως βάση στους χαρακτήρες των πρωταγωνιστών. Η σκηνή όπου ο Goku παραδέχεται ότι τον ενοχλεί που οι φίλοι του τον βοήθησαν για να δυναμώσει, προσθέτει απίστευτο βάθος στην προσωπικότητά του, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Goku γενικά είναι ένα απλά γραμμένο άτομο που σε όλη τη σειρά του Dragon Ball και του Dragon Ball Z δεν μας έδειξε ιδιαίτερα τα συναισθήματά του. Χρήστος, τι υποστηρίζεις πιο πολύ, DC ή Marvel? Δεν υποστηρίζω καμία από τις δύο. Παρ' όλα αυτά μου αρέσουν και οι δύο. Στις live action ταινίες προτιμώ τη Marvel, ενώ στις animated τη DC. Άλαν, ποια είναι η ιστορία σου με τον Dragon Ball, γιατί το αγάπησες και πώς το ξεκίνησες? Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη ιστορία. Απλά μια μέρα άνοιξε την τηλεόρασή μου και πέτυχα το πρώτο επεισόδιο γύρω στη μέση. Από τότε η σειρά με τράβηξε και την είδα. Ξύπναγα Σαββατοκύριακο πρωί, πήγαινα στην κουζίνα όπου είχαμε τη μικρή τηλεόραση και μπορούσα να είχα τον ήχο δυνατά δίχως να ενοχλώ τους άλλους που κοιμόντουσαν και έβλεπα τη σειρά μου. Το Dragon Ball σαν σειρά ήταν κομμάτι των Σαββατοκύριακών μου και πιθανότατα το αγάπησα διότι οι χαρακτήρες ήταν απλοί, η πλοκή ήταν εύκολη να την ακολουθήσεις και η δράση ήταν πολύ ανώτερη σε σχέση με ό,τι άλλο υπήρχε διαθέσιμο εκείνη την περίοδο. Καμιά φορά εμείς τα μικρά παιδιά με το που βλέπουμε λίγο βία ή νιώθουμε ότι μας αντιμετωπίζουν σαν λίγο μεγαλύτερους, ενθουσιαζόμαστε και ακολουθούμε αυτό που βλέπουμε. Επίσης με ενθουσίαζε το γεγονός ότι ακολουθούσαμε ένα μικρό παιδί μέχρι που απέκτησε τη δική του οικογένεια. Γενικά μου άρεσε ο τρόπος που ζωγράφησε ο Toriyama. Μου άρεσαν τα σχέδια των χαρακτήρων και ο Γκόκου σαν άτομο ήταν κάποιος που θα ήθελα να είχα σαν φίλο στη ζωή μου. Αν και όπως είπα η σειρά ήταν βίαιη, ήταν επίσης χιουμοριστική. Αν και η πλοκή κάποιες φορές σοβάρευε, είχαμε και επίσης χαλαρές στιγμές. Σας ευχαριστώ όλους σας για τον χρόνο σας και για τις ερωτήσεις που κάνατε και όσοι δεν καταφέραμε να απαντήσουμε, θα τις απαντήσουμε σε κάποιο live stream. Αλλά όπα, για κάτσε ένα λεπτό. Μόλις έφτασε άλλη μια ερώτηση. Η τελευταία ερώτηση της ημέρας είναι... Deja vu.